Καλημέρα σας κύριε Μπάρκα. Καλημέρα σας κύριε Μίχο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτισές σας. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, είναι καταρχήν το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι σε αυτά που συμβαίνουν και στη Βουλή. Όλη αυτή η διαδικασία για τη μικρή ΔΕΗ, το θέμα για το δημοψήφισμα που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει τελικά και κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί κοινή πρόταση αυτή όλων των κομμάτων, κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι ξέρω, δεν συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση που ήθελε να γίνει, που προέκυψε προκειμένου να αποφασιστεί άμα είναι κοινό το αίτημα ή όχι. Για πείτε μας εσείς καλύτερα το πλαίσιο. Κύριε Μίχο, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία είναι ήδη απαντημένα. Mm-hmm. Προφανώς και η τοποθέτηση των κομμάτων απέναντι στο δημοψήφισμα είναι κοινή. Δηλαδή, όλα τα κόμματα είπαν ότι τοποθετήθηκαν ότι πρέπει να γίνουν τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, mm-hmm. ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για τη μικρή ΔΕΗ. Mm-hmm. Και εδώ υπάρχει μια δημοκρατική εκτροπή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, μην μπορώντας να αντέξει το βάρος της τριήμερης συζήτησης, ο κ. Σαμαράς, κρυπτόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου και απουσιάζων από την Βουλή, έχει να έρθει εδώ 2 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Αποφάσισε να μεταφέρει αυτό το ζήτημα στο θερινό τμήμα της Βουλής. Το θερινό τμήμα της Βουλής δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα αν πρέπει να γίνει συζήτηση ή όχι. Αλλά από τη στιγμή που είχαν μαζευτεί 120 και πλέον υπογραφές βουλευτών κάτω από μια πρόταση για δημοψήφισμα όσον αφορά την πώληση της μικρής ΔΕΗ, mm-hmm. Το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε, ήταν υπεύθυνη η κυβέρνηση να ανοίξει τη Βουλή και να πραγματοποιηθεί η συζήτηση. Μάλιστα. Υπό αυτή την έννοια έχουμε το γεγονός ότι μια πλειοψηφία, περιστασιακή πλειοψηφία την ονομάζουμε εμείς, μια κυβερνητική πλειοψηφία δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της μειοψηφίας, τα οποία είναι κατοχυρωμένα από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Mm-hmm, mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια έχουμε δημοκρατική εκτροπή. Δεν μπορεί να συμπεριφέρονται στην αξιωματική αντιπολίτευση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης ως από παιδιά. Και θεωρούμε ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον τα όρια και νομίζω ότι πρέπει να όλο ο κόσμος να καταλάβει, να καταλάβουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δρά αντιδημοκρατικά και να την καταγγείλουμε. Μάλιστα. Μιλάτε στην ουσία για εκτροπή, έτσι, για τη Δημοκρατική Συνταγματική Εκτροπή αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές. Είναι mm-hmm. σαφές. Mm-hmm. Χθες στη συνδιάσκεψη των Προεδρών που συμμετείχαν ο κυβερνικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και όλα τα κόμματα, είπανε ότι εφόσον δεν συντρέχουν οι δύο λόγοι, ότι η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα η πώληση της ΔΕΗ, έτσι είπαν οι κυβερνώντες και ο ίδιος ο υπουργός είπε αυτό κατά τη συζήτηση της πώλησης της μικρής ΔΕΗ, ένα αυτό και δεύτερον, ότι η απόφαση για το άνοιγμα της Βουλής πρέπει να γίνει από το Προεδρείο της Βουλής. Έχει τοποθετηθεί σε αυτό ο κ. Μημαράκης από την αρχή, εξ αρχής το είχε πει. Mm-hmm. Είδαμε μια τούμπα εκεί μέσα στην συνδιάσκεψη των κομμάτων ότι πρέπει να αποφασίσει το πρώτο θερινό τμήμα. Το πρώτο θερινό τμήμα δεν είναι αρμόδιο. Άλλωστε, εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι το θερινό τμήμα είναι φτιαχτό, ενώ ότι τοποθετούνται οι βουλευτές και δεν εκλέγονται. Να, κάθε κοινοβουλευτική ομάδα τοποθετεί οι βουλευτές που θέλει να έχει σε κάθε θερινό τμήμα. Τουλάχιστον για τα κόμματα της κυβέρνησης. Και υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν κιόλας. Και υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν, βεβαίως. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια δεν είναι αρμόδιο το θερινό τμήμα να αποφασίσει. Μάλιστα. Κύριε Μίχο, νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να αφήσει την κυβέρνηση να δράμε και τους κυβερνητικούς βουλευτές να δρούν με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να αγωνιστούμε στο να διεκδικήσουμε τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα ως τι να κάνουμε, παιδιά, αυτό συμβαίνει. Πρέπει να αγωνιστούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Mm-hmm. Να διεκδικήσουμε τη δημοκρατία, την ουσιαστική δημοκρατία στη χώρα και στον τόπο, με συζητήσεις. Να συζητάμε σοβαρά πολιτικά, αν θα διαφωνούμε, θα συμφωνούμε σε άλλα, αλλά να συζητάμε. Δεν μπορεί με κρυπτόμενους πρωθυπουργούς, με κρυπτόμενη κυβέρνηση, να περνάνε τέτοια σοβαρά νομοσχέδια σε θερινά τμήματα της Βουλής. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Σαμαράς έκλεισε την Βουλή 8 Μαΐου λέγοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα νομοσχέδια για να ψηφίσουμε το καλοκαίρι. Και κλείνουν τη Βουλή. Και με το που κλείνει τη Βουλή, έρχονται σοριδών τα νομοσχέδια. Την άλλη εβδομάδα,
στο δεύτερο τμήμα, στο δεύτερο σημερινό τμήμα της Βουλής, θα έρθει το ζήτημα της πώλησης των Αιγιαλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ έχω τοποθετηθεί. Έχουμε και εμείς πρόβλημα με την Αμμουδιά. Πουλάνε την Αμμουδιά. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να κουβεντιάζονται σε θερινά τμήματα εν κρυπτό με 100 βουλευτές. Είναι ουσιαστικά ζητήματα, αφορούν την δημόσια περιουσία, αφορούν την περιουσία κοινωνικά αγαθά όπως είναι το ρεύμα και πρέπει να κουβεντιάζονται σε όλο μέλης και όχι σε θερινά τμήματα. Αν μου επιτρέπετε, και επειδή έχει τοπικό ενδιαφέρον, κύριε Μπάρκα, για τη μικρή ΔΕΗ, έχουμε και το Πουρνάρι, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό για, για το πρωτογενή τομέα της περιοχής μας. Είναι σαφές. Έχουμε το Πουρνάρι 1 και 2 στην Ήπειρο. Υπό αυτή την έννοια που τροποδοτεί με ηλεκτρικό. Έχουμε και όλη την άρδρευση του κάμπου της Άρτας, όπου ακριβώς εξαρτάται από το φράγμα στο Πουρνάρι, το οποίο ακριβώς είναι στο κομμάτι που πουγέται. Ακριβώς. Υπό αυτή την έννοια, τέτοια ζητήματα δεν μπορεί να συζητιούνται με 100 ανθρώπους μόνο. Mm-hmm. Ή θα έχουμε ολομέλεια 300 εκλεγμένοι βουλευτές, θα συζητάνε επί τρεις μέρες, όπως λέει το καταστατικό και το Σύνταγμα, για να αποφασίσουν τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και εκεί να τοποθετούνται και οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε προχθές και μίλησε. Ο κ. Σαμαράς είναι απόν. Ο κ. Βενιζέλος είναι απόν. Δεν έρχονται καν στη Βουλή. Έχουν να πατήσουν στη Βουλή εδώ και 2 χρόνια. Υπό αυτήν την έννοια θεωρώ ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να τα καταγγέλουμε και στην κοινωνία. Δεν μπορεί να έχουμε έναν οχαδελφισμό και να λέμε εντάξει αυτό συμβαίνει, τι να κάνουμε. Να διεκδικούμε να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Να σας πω και το εξής, το τραγικό. Προχτές στην ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την μικρή ΔΕΗ, υπήρχε στον κατάλογο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Ελιά, δεν ξέρω πώς ονομάζεται, η κυρία Υπουργός, η οποία δεν ήρθε κατά την πρώτη ανάγνωση του καταλόγου, δεν ήταν παρούσα στην Βουλή, δεν ψήφισε και έγινε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αντικατάσταση βουλευτού. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας γίνεται δεύτερη ανάγνωση του καταλόγου, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έστειλε χαρτί αντικατάστασης. Εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν είναι ότι συζητάμε κάποια απλά ζητήματα τα οποία εντάξει τι να κάνουμε κτλ. Έχουμε ξεφύγει. Εδώ καταπατάτε σαφέστατα το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής και η λειτουργία της Βουλής. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή που επιτρέπουν, που πουλάνε μπιρτ παρά, χαρίζουν επί της ουσίας όλο τον πλούτο της χώρας, το ηλεκτρικό ρεύμα που είναι κοινωνικό αγαθό, δέρνουν τις καθαρίστες και τις στέλνουν στο νοσοκομείο. Τις καθαρίστες που εδώ και ένα χρόνο αγωνίζονται δίκαια για το δικαίωμα της συνεργασία. Ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει εκ των προτέρων, χωρίς καν να έχει αναγγελθεί η απεργία της ΑΔΔ και τρέχει στα δικαστήρια για να βγει παράνομη καταχρηστική η απεργία, χωρίς καν να έχει αναγγελθεί η απεργία της ΑΔΔ. Εδώ μιλάμε, έχουμε ολόκληρες ομάδες, κοινωνικές ομάδες επιστρατευμένες. Μας έχουν εντύσει όλους στο χακί. Εδώ μιλάμε πλέον, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν είναι κάτι απλό το οποίο εντάξει μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Είναι ουσιαστικά ζητήματα τα οποία η κοινωνία δεν πρέπει να επιτρέψει να συμβαίνουν. Δεν πρέπει να επιτρέψει να συμβαίνουν και να ζητάνε το λόγο σε αυτούς που τα κάνουν. Μάλιστα, μάλιστα. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά καταλαβαίνετε ότι και σαν νέος βουλευτής έχω χάσει πάσα ιδέα. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να δούμε τα πράγματα σοβαρά. Πρέπει να διεκδικήσουμε τη δημοκρατία αυτή που αρμόζει τον καθένα. Δεν μπορεί να είναι μια δημοκρατία αλλά κάτω όπως την καταλαβαίνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι ουσιαστικά ζητήματα αυτά. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά ζητήματα. Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Μπάρκα. Είναι σαφής η θέση σας. Έτσι ακούγεστε και θυμωμένος με κάποια πράγματα. Προφανώς είναι αυτό που λέτε ότι κάποιοι θεσμοί και κάποια. Φαίνεται ότι γίνονται κάποιες θεσμικές πλέον υπερβάσεις και εκεί είναι που θυμώνεται ακόμη περισσότερο. Κύριε Μίχο, κοιτάξτε να δείτε. Εάν συμφωνούμε στο γεγονός ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι η τοποθέτηση της κυβέρνησης και του εκ μέρους του κ. Ταμήλου, ας πούμε, που βουλεύει, μπορούμε να πάμε να ζήσουμε και με λάμπες φθορείου. Του επιστρέφω το επιχείρημα, δεν θέλουμε να ζήσουμε κρυφό σχολείο. Είμαστε και συνομήλοι, και εγώ και εσείς εννοώ, και καταλαβαίνετε ότι αυτά τέτοια πράγματα μόνο ως ιστορία μπορούμε να τα συζητάμε. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια, για τέτοια ζητήματα που αφορούν τόσο μεγάλα θέματα, κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι η πώληση της ΔΕΗ, όπως είναι η πώληση των Αιγιαλών, να χαρίσουμε παρά τις παραλίες μας
τον πλούτο μας στους ιδιώτες. Νομίζω ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για δημοψήφισμα καταδεικνύει το δημοκρατικό του πράγματος, ότι είναι μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Πρέπει η κοινωνία να αποφασίσει. Αυτή η άρνηση της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση δείχνει μια κυβέρνηση η οποία τρέμει το λαό. Φοβάται την προσφυγή στο λαό. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μπάρκα. Στις δημοσκοπήσεις, σε δημοσκόπηση και χθεσινή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα. Που σημαίνει ότι μπορεί στις εκλογές, οι οποίες μπορούν να έρθουν το φθινόπωρο ή όποτε έρθουν τέλος πάντων, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτός που θα έχει την εξουσία. Εσείς, άμα κυβερνήσει, σε μια κυβέρνηση, ενδεχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για τέτοια θέματα θα κάνετε δημοσκόπηση, για ό,τι θέμα σημαντικό προκύπτει θα γίνεται. Όχι δημοσκόπηση, συγγνώμη, δημοψήφισμα. Κύριε Μίχο, εμείς έχουμε τοποθετηθεί και στο πρόγραμμά μας γι' αυτό. Όταν αφορούν μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας, κοινωνικά ζητήματα, όταν πλήττεται όλη η κοινωνία από νομοσχέδια στη Βουλή, πρέπει να καταφεύγουμε σε δημοψήφισμα. Τι φοβόμαστε δηλαδή? Μάλιστα. Τι ακριβώς φοβόμαστε? Φοβόμαστε την άποψη της κοινωνίας? Όταν πριν 45 μέρες γίνανε προεκλογές. Δεν ξέρω αν θυμούνται οι κυβερνώντες, οι βουλευτές της κυβέρνησης που στηρίζουν την κυβέρνηση, ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε. Η κυβέρνηση έχασε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος με 4 μονάδες. Διεκδικεί λοιπόν το δεύτερο και το τέταρτο κόμμα που ασκεί τώρα που έχει τώρα την εξουσία και είναι στην κυβέρνηση, το δεύτερο και το τέταρτο κόμμα, το θυμίσω αυτό, να παίρνει τέτοιες μεγάλες αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της κοινωνίας. Δεν πρέπει να υπάρχει μια διαβούλευση. Τι ακριβώς φοβόμαστε? Φοβόμαστε τη Βουλή? Φοβόμαστε το δημόσιο διάλογο? Αυτό φοβόμαστε. Φοβόμαστε να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε και προφανώς θα διαφωνήσουμε. Αλλά τουλάχιστον θα συζητήσουμε. Θα ακουστεί η άποψη του καθενός. Δεν μπορεί να έχουμε ένα κρυπτόμενο πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να έχουμε κρυπτόμενους βουλευτές. Δεν μπορεί να έχουμε βουλευτές οι οποίοι τίθενται στην διαχείριση του οποιοδήποτε γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και τους αλλάζει όποτε θέλει ο ίδιος. Μάλιστα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Είναι νομίζω ξεκάθαρη θέση σας, κύριε Μπάρκα. Ένα τελευταίο σχόλιο ήθελα να αλλάξουμε λίγο θέμα. Αναφερθήκατε στο δεύτερο και στο τέταρτο κόμμα. Ενδιάμεσα υπάρχει η Χρυσή Αυγή και χθες είχαμε και την προφυλάκηση του κυρίου Κασιδιάρη. Ήθελα έτσι ένα σχόλιο και από εσάς για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μίχο, είναι πάλι για τακτική μου να μην χαρακτηρίζω και να μην σχολιάζω αποφάσεις που αφορούν την δικαστική εξουσία. Είναι μια απόφαση των δικαστών, θα κριθεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να αποφασίσω κάτι άλλο. Ωραία. Κύριε Μπάρκα, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Μίχο, εγώ για την φιλοξενία και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά πρέπει πραγματικά, θέλω να τονίσω έτσι, το ζητούμενο ότι πρέπει η κοινωνία να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, την αφορούν αυτά τα ζητήματα, αφορούν την ίδια το μέλλον των παιδιών, των νέων, οι οποίοι τώρα μάλιστα τελειώσαν και οι πανελλήνιες εξετάσεις, των νέων ανθρώπων. Πρέπει να τα κάνουμε κοινωνικά θέματα αυτά. Εγώ από το βράδυ θα βρίσκομαι στο νομό και θα κάνω έναν τιτάνιο αγώνα, θα γυρίσω όλα τα χωριά για να ενημερώσω τον κόσμο τουλάχιστον για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα μεγάλα ζητήματα, τα οποία, και ξέρετε ότι έχω γυρίσει ήδη τον νομό 4 φορές, βρίσκομαι, είμαι παρόν, θα το κάνω για να ενημερώσω τον κόσμο όσο πιο σαφέστατα γίνεται για τα ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα τα οποία περνάνε τώρα από τη Βουλή, από τα θερινά τμήματα της Βουλής, και δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν την πάτια απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μπάρκα, για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.